Τα ταξίδια του Κότσιφα. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα όμορφο και μυρωδάτο δάσος, ζούσε ο κύριος Κότσιφας Περιεργόπουλος. Περνούσε τις μέρες του πετώντας και ρωτώντας. Συνέχεια ήθελε να ρωτάει για τα πάντα και να τα μαθαίνει όλα. Από πού έρχεται ο καθένας, πού πηγαίνει, τι τρώει, τι πίνει, πόσα παιδιά κάνει, ποιοι είναι οι φίλοι του, ποιοι οι εχθροί του. Όχι, όχι, δεν ήταν κανένας κουτσομπόλης. Ήταν απλώς φοβερά περίεργος. Όποιος όμως είναι στα αλήθεια περίεργος για τη ζωή, συνέχεια θέλει να γνωρίζει καινούργια πράγματα. Λίγες μέρες μετά, γεμάτος από καινούργιες εντυπώσεις, πέταξε για να συναντήσει το μεγάλο ποτάμι. Είχε ακούσει πως διέσχιζε ολόκληρη την πεδιάδα. Σαν το αντίκρισε από ψηλά, δεν πίστευε στα μάτια του. Μια γαλάζια κορδέλα ξεδιπλωνόταν νοχελικά ανάμεσα στα χωράφια, μουρμουρίζοντας παράξενους και υπέροχους ρυθμούς. Αχ, πόσο του άρεσε εδώ. Θα μένε για λίγο. Θα έκανε και νέους φίλους, σκεφτόταν. Ο επόμενος σταθμός του μετά το ποτάμι ήταν τι άλλο, η θάλασσα. Σαν καλός καπετάνιος, ανέβηκε σε μια σανίδα και άφησε να τον παρασύρει το ρεύμα του ποταμού. «Θεέ μου, ούτε που θα το φανταζόμουν ποτέ», ξεφώνησε από χαρά, σαν είδε το βαθύ γαλάζιο χρώμα της θάλασσας. Είναι απέραντη και ομορφότερη από ό,τι μπορούσα να ονειρευτώ. Μα τι αλόκοτα πλάσματα είναι αυτά. Ύστερα από λίγο έφυγε για εκεί. Πέταξε προς το βορρά.
ταξίδεψε μέρες πολλές, αναζητώντας την πόλη που τόσα και τόσα είχε ακούσει για χάρη της. Όταν έφτασε, κατάκοπος πια, αντίκρισε το πιο περίεργο πράγμα που είχε δει στη ζωή του. Μια πόλη, μια μεγαλούπολη, ένα πανδαιμόνιο, ένα ατέλειωτο μπέρδεμα δηλαδή. Ο κότσιβάς μας τα χάσε για τα καλά αυτή τη φορά. Δεν ήξερε πού να πάει και ποιο να ρωτήσει. Τόση φασαρία, τόσος θόρυβος. Αυτή λοιπόν είναι η πόλη. Συλλογίστηκε απογοητευμένος. Θέλοντας να ξαναβρει την ηρεμία του, πέταξε ως το κοντινότερο δάσος. Ήθελε να νιώσει για λίγο σαν στο σπίτι του, να πάρει δυνάμεις και να σκεφτεί τι θα έκανε στη συνέχεια του ταξιδιού του. Όμως, μια ακόμα δυσάρεστη έκπληξη τον περίμενε. Αυτός αλλιώς ήξερε τα δάση. Αυτό ήταν... Μα τι είχε συμβεί στα δέντρα και στέκονταν έτσι καρβουνιασμένα και τσακισμένα χωρίς πνοή? Τι παράξενη σιωπή ήταν αυτή? Πού πήγαν τα ζώα, τα πουλιά, τα ζουζούνια? Η ψυχή του μαύρισε και όρμησε κατά το ξέφωτο. Συνέχισε ταραγμένος στο ταξίδι. Έτσι, όταν άκουσε τις φωνές των γλάρων, αναθάρισε. Νόμισε ότι γύρισε στη θάλασσα. Εδώ όμως αντίκρισε άλλο απίστευτο θέαμα. Βουνά από σκουπίδια. Συνέχεια θαρείς άλλαζαν σχήμα και μέγεθος. Μπουλντόζες έσκαβαν και φορτικά άδειαζαν κι άλλα σκουπίδια. Και εκεί μέσα γάτι, σκύλι, ποντικοί, γλάρι το είχαν ρίξει στο φαγοπότι. Ζαλισμένος από την έντονη μυρωδιά που ένιωθε να κολλάει στα ρουθούνια του, όρμησε στον ορίζοντα. Όπου φύγει, φύγει λοιπόν ο κύριος Κότσιφας Περιεργόπουλος. «Δεν με σηκώνει εδώ το περιβάλλον», αναστέναξε και άνοιξε με κόπο τις φτερούγες του. «Τι άλλο άραγε θα συναντήσω?», μονολόγησε πετώντας μακριά. «Οχ, άλλο πάλι και τούτο. Τι είναι αυτό το θεόρατο και φρικτό σπίτι που φτύνει καπνό και μυρίζει τόσο μα τόσο περίεργα?», αναρωτήθηκε και πλησίασε για να λύσει τις απορίες του. «Α, τέρμα, δεν είμαι εγώ για τέτοια», σκέφτηκε. «Δεν τα αντέχει ο οργανισμός μου τα εργοστάσια και τις βιομηχανίες. Φεύγω».
και έφυγε, ακολουθώντας ένα κοπάδι γλάρους. Ήξερε πως πήγαιναν κατά τη θάλασσα. Αχ, τι ωραία! Είχε επιθυμήσει τα μπάνια, τα μακροβούτια, τις θαλασσινές κουβέντες. Όμως αυτή δεν ήταν η θάλασσα που ήξερε. Σκουπίδια, βρωμιές, σκούρες κοιλίδες πλήγωναν το άλλοτε υπέροχο γαλάζιο. Τι έγινε εδώ και φτάσαμε σε αυτό το χάλι? Σε λίγο τίποτα δεν θα ζει εδώ πέρα. Άρχισε να φωνάζει έξαλλος ο κατά τα άλλα σοβαρός κύριος Κότσιφας Περιεργόπουλος. «Κάτι πρέπει να γίνει και μάλιστα τώρα», είπε. «Ως εδώ κι άλλο δεν πάει». Και ο Κότσιφας μας, που όπως ξέρετε ήταν πολύ περίεργος για Κότσιφας, αποφάσισε να δράσει. Έβαλε σκοπό του να ενώσει ζώα, πουλιά, ανθρώπους σε μια μεγάλη προσπάθεια για να θυμίσει σε όλους όσους είχαν ξεχάσει τι σημαίνει καθαρό δάσος, τι σημαίνει κρυστάλλινο ποτάμι, όμορφη και απέραντη γαλάζια θάλασσα. Τίναξε καλά-καλά τα φτερά του, οπλίστηκε με θάρρος και έφυγε για το καινούριο του μεγάλο ταξίδι.